Και φίλοι της Στέγης Βιτσέτζος Κορνάρος, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τελευταία αυτή διαδικτυακή ομιλία για το καλοκαίρι. Μαζί μας θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Βασδέκη με την ομιλία του με τίτλο «Εκφάνσεις της προϊστορίας, τα δημιουργήματα της ιστορίας και του πολιτισμού, οι δρόμοι της ιστορίας, της φιλολογίας, της μυθολογίας και της ανθρωπολογίας». Περισσότερα για τον ίδιο όμως θα μας πει ο κύριος Ανιψητάκης που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Ανιψητάκη, ο λόγος σε εσάς. Ο φίλος φιλόλογος Γρηγόρης Βασδέκης πήρε το πτυχίο του από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης το 1979. Συμμετείχε στις ανασκαφές του Δίου και της Βεργίνας με τους καθηγητές Δημήτρη Παντερμαλή και Μανώλη Ανδρώνικο. Από το 1981 μέχρι το 2013, για 32 δηλαδή χρόνια, δίδαξε στο Κολέγιο Αθηνών, όπου διατέλεσε και γυμνασιάρχη στην περίοδο από το 2008 ως το 2012. Στο καλό σχολείο, βλέποντας τις δυνατότητές του, τον διευκόλυνε να επιμορφωθεί. Έτσι την τριετία 1984-1986 συνέχισε τις σπουδές του, παίρνοντας μάστερ στην κλασική φιλολογία στο τμήμα των κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σινσινάτη. Το διδακτορικό του δίπλωμα το πήρε από το ΕΚΠΑ το 1994. Τίτλος της διατριβής του: «Η δοκιμασία για γάμο στον αρχαιοελληνικό μύθο και στο νεοελληνικό παραμύθι». Έχει διδάξει στη μετεκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο θα σταθώ στα τρία βιβλία του που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. «Θείο δράμα και μητριαρχία στην Οδύσσια», μια σύγκριση του έπους με την Καινή Διαθήκη, που εξαντλήθηκε και επανεκδόθηκε το 2011. «Γιλγαμές, Όμηρος και Διγενής Ακρίτης, ένα συγκριτικό ταξίδι», το 2017. «Κατακλυσμός, Ανθρωποφαγία, Γεωργία, Πολιτισμός, μια θεωρία για την εξέλιξη του ανθρώπου», το 2019. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάποια προσωπικά στοιχεία για τον Γρηγόρη. Γνωριστήκαμε 11 χρονών παιδιά το μακρινό 1966, πριν 55 χρόνια δηλαδή, στο οικοτροφείο του Κολεγίου Αθηνών, στο πρότυπο σχολείο που ίδρυσαν οι συνεργάτες του Ελευθερίου Βενιζέλου, Στέφανος Δέλτας και Εμμανουήλ Μπενάκης, και γεννίασε ο ίδιος το 1929. Από την Καβάλα εκείνος, από τη Σιτία εγώ, ζήσαμε παρέα 8 χρόνια. 1966 έως 1974. Βιώσαμε την εφηβεία μας μέσα στη δικτατορία. Σοβαρός, φλεγματικός, καλό παιδί, καλός μαθητής, δραστήριος στις μαθητικές δράσεις. Τον θυμάμαι και σαν center back, αλλά και σαν από τους πρώτους ρηγάδες της τάξης. Παράνομος φυσικά. Δύο σκέψεις. Το να πας σε ένα καλό σχολείο είναι τυχή αγαθή. Το να πέσεις και σε καλή τάξη είναι διπλή τύχη. Ο Γρηγόρης ως συμμαθητής συνέβαλε στο να ζήσω αυτή την τύχη. Ένας καλός μαθητής σε ένα καλό σχολείο, όπου η αξιοκρατία συνυπήρχε τότε τουλάχιστον με τη συνεργασιμότητα, όχι τον ανταγωνισμό. Και είναι νομίζω διαχρονική και επίκαιρη εκπαιδευτική αξία αυτό. Με το Γρηγόρη οι μαθητικοί μας προσανατολισμοί απέκλειναν πριν από μισό αιώνα. Κλασικό εκείνος, πρακτικό εγώ. Διακεκριμένος φιλόλογος εκείνος, μηχανικός εγώ. Και να όμως τώρα που συναντιόμαστε στη στέγη Βιτσέντος Κορνάρος και όχι μόνο χωρικά. Τα βιβλία του, στον αντίποδα κάθε φιλολογικού σχολαστικισμού, κάνουν αρχαία έπι, μύθους και παραμύθια να αναβρίζουν επιστημοσύνη που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τον κάθε επιστήμονα που μελετά
το μικρό κόσμο ή το μεγά κόσμο. Έπι, μύθοι, παραμύθια, λαϊκή προφορική παράδοση αποκαλύπτουν δύο ειδών σημαντικές πληροφορίες. Πληροφορίες που αφορούν κοσμοϊστορικά γεγονότα της προϊστορίας, όπως οι κατακλυσμοί, αλλά και κουσούρια του ανθρώπινου είδους, κρυμμένα στο ασυνείδητό μας που κληρονομήσαμε, αλλά και μεταλλάξαμε, όταν μέσω του πολιτισμού ξεφύγαμε όσο ξεφύγαμε από το ζωικό βασίλειο. Χάρη και σε σένα, Γρηγόρη, αναλογίζομαι σε τούτη τη μετεχνιακή εποχή πόσο το γένος των ανθρώπων μοιάζει με τον κορονοϊό που μας απειλεί. Πόσο εμείς με την αρπακτικότητα που μας διακρίνει απειλούμε και τους εαυτούς μας και τον πλανήτη. Ο λόγος δικό σου, Γρηγόρη, και η χαρά δικιά μας που θα σε ακούσω. Να ξεκινήσω κι εγώ, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από εκεί που το άφησε ο Αντώνης. Θέλω να πω δύο κουβέντες κι εγώ. Αν υπάρχει ένα συμμαθής μου που τον αισθάνομαι πιο κοντά αυτή την εποχή, είναι ο Αντώνης. Από τους 80 που τελειώσαμε το 74, τέλος πάντων. Για πολλούς λόγους, και σαν άνθρωπος έτσι χαμηλών τόνων και μετριοπαθής και σαν νοήμων που είναι πολύ μια δύσκολη κατηγορία, θα έλεγα ένα 5-10%, και με τις ίδιες ιδέες θα έλεγα σε πολλά θέματα, ας πούμε και πολιτικά και άλλα, και νομίζω ότι αν λίγα πράγματα αξίζουν από αυτά τα σχολικά μας χρόνια, ένα από αυτά είναι και ο Αντώνης. Να μην πω περισσότερα. Θαυμάζω και τη δουλειά που κάνει εκεί πέρα στη Σιτία και το, έτσι, τη στέγη σας και όσα είδα είναι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω ότι ακούγομαι, έτσι. Δεν ξέρω, ακούγομαι, εντάξει. Ναι, ναι, κύριε Βασδέκη. Ωραία, συνεχίζω. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν έτσι αυτά που έχω να πω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα διάγραμμα τοποχρονικό, θα το έλεγα. Δηλαδή να δώσω μερικά έτσι στοιχεία πληθυσμιακά που τα άντλησα από το CNN. Σχετικά με τον παγκόσμιο πληθυσμό σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Για να ξεκινήσω από αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται κατακλυσμός μέσα στους μύθους και στις μυθολογίες και όχι μόνο, αποτυπώνεται σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Αυτό τοποθετείται γύρω στο 12.000 π.Χ. και αφορά τη λήξη της τελευταίας παγετόδους, η οποία είχε ξεκινήσει στο 80 ίσως στο 100.000 π.Χ. Και δημιούργησε έτσι φαινόμενα πάρα πολύ έντονα το 12.000 π.Χ. Όταν ο πληθυσμός, ο παγκόσμιος, πρέπει να ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια. Έτσι, σήμερα είμαστε 7,5 δις. Ο κατακλυσμός μπορεί να έχει δύο ερμηνείες από όσα ξέρω και εγώ μέχρι τώρα. Η μία είναι η λήξη της τελευταίας παγετόδου, η τήξη των πάγων και το ανέβασμα της επιφάνειας. Η Κρήτη, ας πούμε, πρέπει να είχε 200 με 400 μέτρα πιο κάτω να ήταν η θάλασσα. Η δεύτερη θεωρία είναι εκείνη του Χάπγκουντ, ενός Αμερικανού, που του είχε γράψει και πρόλογο ο Αϊνστάιν με την μετατόπιση των πόλων, δηλαδή ότι ήταν ένα φαινόμενο αντιστροφής των πόλων, που δημιούργησε τεκτονικά φαινόμενα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου είναι ότι αυτά τα 2 εκατομμύρια που επιβιώσανε μετά τον κατακλυσμό των 12.000, σε τρομερά δύσκολες συνθήκες υπέπεσαν σε ένα είδος, όχι ένα είδος, σε οργανωμένη ανθρωποφαγία για να επιβιώσουν, η οποία άρχισε να αντιμετωπίζεται το 9.000-8.000 π.Χ. με την αρχή αυτού που ονομάζουμε Νεολιθική Επανάσταση. Δηλαδή η αρχή της γεωργίας και της καλλιέργειας της γης. Αυτό έγινε στη λεγόμενη έφορη Μισέλινο, αν έχετε ακούσει, Fertile Crescent στα αγγλικά, που είναι, ξεκινάει από τη Μεσοποταμία, είναι ένα ημικύκλιο κάπως, ξεκινάει από τη Μεσοποταμία, Τίγρη, Εφράτη, ανεβαίνει επάνω στην Τουρκία και κατεβαίνει μέσω Λιβάνου
μέχρι την Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτό το... Σε αυτήν την έφορη Μισέλινο ξεκίνησε η γεωργία γύρω στο 8.000 κτλ. Έχουμε τις παλιότερες πόλεις, την Ιεριχώ, το Τσατάλ Χουγιού και πολλά άλλα και στη Μεσοποταμία. Άρα η τοποθέτηση, μια πρώτη τοποθέτηση είναι ότι η ανθρωποφαγία ήταν το αίτιο της Νεολιθικής Επανάστασης και όχι κάτι άλλο. Δηλαδή ότι έγινε η μετάβαση του ανθρώπου στη γεωργία και στον πολιτισμό για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα ανθρωποφαγίας που είχε, το οποίο αντανακλάται στους μύθους, στα παραμύθια, θα τα πούμε αυτά όλα μετά. Το 4.000 π.Χ. θα πρέπει, όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια, θα πρέπει να τελείωσε πια αυτό το φαινόμενο της ανθρωποφαγίας και να μπει και στο αρχείο, θα λέγαμε. Αλλά όμως μπορεί να φανταστεί κανείς ότι από το 12.000 μέχρι το 4.000 και να εδραιωθεί η Γεωργική Επανάσταση και να αρχίσει η εποχή των μετάλλων, ήταν χιλιετίες ολόκληρες και ότι δινόταν αγώνες και ότι γινόταν πράγματα και ότι δεν ήταν ένα απλό φαινόμενο, ήταν μια τεράστια αλλαγή. Στην τεράστια αυτή αλλαγή και στη Γεωργική Επανάσταση και τον πολιτισμό, κατά την άποψή μου, οδηγήσαν οι γυναίκες, η Μητριαρχία, η οποία είναι έντονη και, για να το πω και εξ αρχής, η Μητριαρχία, κατά την άποψή μου, που την ανακάλυψε ο Μπαχόφεν, έτσι, ένας Ελβετός νομομαθής, και από εκεί το πήρε ο Έγκελς στην καταγωγή της οικογένειας κτλ., είναι μέχρι σήμερα συνεχίζεται. Η γυναίκα, πιστεύω, είναι το ισχυρό βιολογικό είδος και ο άντρας είναι δευτερεύον, αυτή τον καθοδηγεί. Το 4.000 λοιπόν ο πληθυσμός ο παγκόσμιος είναι 20 εκατομμύρια και μπαίνουμε πια στην ιστορία, έτσι, με τους Σουμέριους και τα λοιπά. Για να ολοκληρώσω λίγο τα πληθυσμιακά, το 2.000 π.Χ. που έχουμε τη Μινωική Κρήτη, έτσι, την ακμή της Μινωικής Κρήτης θα λέει κανείς, από το 2.000 μέχρι το 1.500, ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Ενώ το 500 π.Χ. που είναι η Αθήνα, είναι στα 150 εκατομμύρια ο παγκόσμιος πληθυσμός. Ο Ελληνισμός, το 500 π.Χ., είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι η Κίνα της εποχής, ας πούμε. Είναι ένα είδος Κίνας. Είναι, ξέρω εγώ, στα 150 εκατομμύρια, τα 15, ο ένας στους 10. Στα χρόνια του Αυγούστου έχουμε 200 εκατομμύρια παγκόσμιο πληθυσμό. Η Ρώμη είναι στο 1 εκατομμύριο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση για την Αθήνα, ίσως ότι είχε 200.000 πληθυσμό σύμφωνα με έναν, διάβαζα τελευταία, τον Όμπερ, έναν καθηγητή του Στάνφορντ. Από αυτούς τους 200.000 στα χρόνια του Περικλή, 250.000, οι μισοί, πάνω από τους μισούς ήταν δούλοι. Από τους υπόλοιπους, αν βγάλει κανείς γυναίκες, άντρες, παιδιά κτλ., η δημοκρατία ήταν πολύ περιορισμένη. Το 500 στην Αναγέννηση, που είναι και ο Κορνάρος και τα λοιπά, φτάνουμε το μισό δις παγκόσμιος πληθυσμός. Το 1800 φτάνει το ένα δις. Το 1900 με 1950 πρέπει να είναι γύρω στα δύο δις. Εκεί έχουμε τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Αν υπολογίσουμε τα θύματα των δύο παγκόσμιων πολέμων, μπορεί να είχαμε και σε κάθε 20 άτομα ένα νεκρό από τους παγκόσμιους πολέμους. Τέλος πάντων, το 1960 φτάνει τα 3 δις, το 1990 τα 5,5 δις και το 2015 είμαστε στα 7,5 δις. Ήθελα να δώσω μια τέτοια εικόνα για να έχουμε έτσι μια αίσθηση των πραγμάτων. Να πάμε τώρα λίγο στη μυθολογία, εν συντομία, όσο γίνεται. Θέλω να σταθούμε στους μύθους κυρίως του Κάδμου και του Ιάσονα. Γιατί του Κάδμου και του Ιάσονα? Ο Ιάσονας είναι εκεί πέρα στην Ιολκό, όπου είναι κοντά το Δημήνη και το Σέσκλο, δηλαδή είναι η αρχή του είναι η νεολιθική εποχή στην Ελλάδα, στον κυρίως Ελλάδα. Ο Κάδμος πάλι είναι η Θήβα, είναι γεμάτος επιδράσεις από την Αίγυπτο, από τη Φινίκη κτλ. Και είμαστε έτσι στην εποχή την νεολιθική των μετάλλων και όλα αυτά. Τι μας λένε, τι μπορούν να μας πούν αυτοί οι δύο μύθοι? Για να το πω έτσι αρχικά, μπορούν να μας πούν ότι η μυθολογία και ο μύθος είναι ιστορία και η ιστορία είναι μύθος.
Δηλαδή είναι λίγο ανατρεπτική αυτή η θέση ότι ο μύθος είναι ιστορία και η ιστορία μύθος. Να πω γιατί. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, συνηθίζουμε να λέμε ότι οφείλεται στην άνοδο του φασισμού, στην κρίση του 1929, σε μια σειρά παράγοντες και γράφουμε βιβλία κτλ. Ο μύθος όμως του Κάγκμου και του Ιάσονα μας λέει καλύτερα γιατί γίνεται ο πόλεμος. Γιατί μας το λέει καλύτερα? Γιατί ο Κάδμος τι έκανε? Σκότωσε τον δράκοντα στην πηγή που τους εμπόδιζε να πιούν νερό. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Γεώργιος. Πήρε τα δόντια του, τα έσπηρε στη γη, βγήκανε οι Σπαρτοί, οι πολεμιστές, οι οποίοι αρχίσαν να πολεμούν μεταξύ τους. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι ο Κάδμος αντιμετώπισε τον δράκοντα που είναι η ανθρωποφαγία, το ίδιο κάνει ο Άγιος Γεώργιος, παίρνει τα δόντια του δράκου από την ανθρωποφαγία, σπέρνει τη γη, δηλαδή δημιουργεί τη γεωργία. Η γεωργία βγάζει ένα νέο είδος ανθρώπου, τους Σπαρτούς, οι οποίοι το πρώτο που κάνουν είναι να πολεμούν μεταξύ τους, γιατί μεταστοιχειώνουν τα ένστικτα της ανθρωποφαγίας σε πόλεμο. Το ίδιο κάνει ο Ιάσονας. Κοιμίζει τον δράκο της Κολχίδας, πάντα βέβαια με τη βοήθεια της Μύδειας, έτσι. Παίρνει τα δόντια του, θα τα φυτέψει, θα βγουν οι Σπαρτοί και θα αρχίσουν να πολεμούν μεταξύ τους. Στον Ιάσονα κρέμεται το χρυσό μαλλοντέρας πάνω στο δέντρο. Τι είναι το χρυσό μαλλοντέρας? Η κτηνοτροφία. Δηλαδή κοιμίζει την ανθρωποφαγία, πάει στην κτηνοτροφία, πηγαίνει στη γεωργία και πάμε σε ένα νέο κόσμο. Αλλά η ανθρωποφαγία είναι κοντά σε όλα αυτά. Η Μύδεια, για να διαφύγει με τον Ιάσονα, θα κομματιάσει τον αδερφό της, θα πάνε στην Ιολκό, θα βράσουν τον Πελία για να τον ανανεώσουν. Του Κάδμου οι κόρες και οι τρεις σχετίζονται με την ανθρωποφαγία, η Αγάδη με τον Πενθέα, η Ινώ με τον Αθάμα και τα λοιπά, και η τρίτη κόρη του Ισεμέλη με τον Διόνυσο, Ζαγρέα και τα λοιπά. Άρα λοιπόν η μυθολογία μπορεί να μας δώσει καλύτερες ερμηνείες, ας πούμε, για πολλά φαινόμενα της ιστορίας, έτσι, για να μπούμε και στο θέμα μας. Παρόμοια με του Ιάσονα είναι και τα μήλα των Εσπερίδων, έτσι, τα μήλα που πάει ο Ηρακλής και κοιμίζει το δράκοντα και παίρνει τα μήλα και είναι ένας από τους άθλους του. Όμως, τα μήλα, ποια σημασία έχουν τελικά τα μήλα? Στους πρωτόπλαστους δεν αναφέρονται μήλα στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρονται δέντρα. Κοιμίζει το φίδι, οθεί την Εύα στο δέντρο και μετά φεύγουν από τον Παράδεισο. Τα μήλα είναι μεταγενέστερη προσθήκη από την ελληνική μυθολογία, από τα μήλα των Εσπερίδων κτλ. Όμως στους αρχαίους Έλληνες το μήλο σήμαινε το πρόβατο. Άρα είναι η κτηνοτροφία. Άρα έχουμε τη μετάβαση λοιπόν στην κτηνοτροφία και στον πολιτισμό και στους πρωτόπλαστους και στα μήλα των Εσπερίδων και στον Ιάσονα και στον Κάτμο κτλ. Από αυτά εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ποιο ακριβώς ήταν το προπατορικό αμάρτημα και από το οποίο οθήθηκε ο άνθρωπος στον πολιτισμό. Έτσι, η ανθρωποφαγία. Και βέβαια μετά έχουμε τον Κρόνο, τους Τιτάνες, η Τιτανομαχία και η Γιγαντομαχία και η Κενταυρομαχία αποκτούν ένα νόημα με όλα αυτά και όλοι οι άθλοι του Θησέα, του Ηρακλή κτλ. Καθαρίζουν το τοπίο. Να πούμε για τα υβριδικά όντα όπως ο Μινόταυρος. Τι είναι τα υβριδικά όντα? Τα υβριδικά, κένταυροι, μινόταυρος, σιρήνες, σφίγγα κτλ. Τα υβριδικά όντα είναι όλη αυτή η τεράστια περίοδος από το 9.000 που ξεκινάει ο πολιτισμός μέχρι το 4.000, η ενδιάμεση, θα λέει κανείς, φάση όπου ο άνθρωπος δίνει αγώνα ανάμεσα στη βαρβαρότητα και στον πολιτισμό. Παίρνει μορφές διαφόρων ζώων. Γιατί παίρνει μορφές διαφόρων ζώων? Γιατί για να φτάσει στον πολιτισμό ήταν μια απίστευτη προσπάθεια. Έπρεπε να συνδυάσει ικανότητες διαφόρων ζώων, πουλιών, τη δύναμη του τάβρου, την γρηγοράδα του αετού, το ένα, το άλλο. Αλλά σε αυτό έχει διάφορα στοιχεία και βαρβαρότητας και πολιτισμού. Ας πούμε οι σιρήνες έχουν και το τραγούδι και όμως τρώνε ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κένταυροι, ας πούμε, με τις αρπαγές που κάνουν και τα λοιπά. Ο Μινόταυρος, έτσι. Και πάντα βέβαια οι γυναίκες καθοδηγούν, έτσι. Η Αριάδνη τον βγάζει, το Θησέα και ούτω καθεξής.
Στα παραμύθια το ίδιο φαινόμενο. Εδώ θέλω να πω αυτό του πρόπου ότι ένα παραμύθι, μαγικό παραμύθι, μπορεί να μας πάει πιο πίσω στην προϊστορία από ότι ένας μύθος. Έτσι. Ο Κοντορεβιθούλης, για παράδειγμα. Ο Κοντορεβιθούλης έχει σχέση με το Μινόταυρο. Γιατί έχει σχέση? Γιατί για να βγει από το Μινόταυρο Θησέας ακολουθεί το νήμα της Αριάδνης, που είναι ο πολιτισμός. Η υφαντική, νομίζω η Κρήτη έχει τρομερή υφαντική παράδοση. Και ο Κοντορεβιθούλης ακολουθεί τα ψίχουλα, τη γεωργία, για να πάει από το δράκο στο, πίσω στο σπίτι του. Το ίδιο μοτίβο έχουμε στο Χάνσελ και Γκρέτελ κτλ. Η Χιονάτη είναι κατεξοχήν ένα παραμύθι που μας δίνει την εποχή των μετάλλων, γιατί η Νάνη ήταν σαν τον ύφεστο. Η σχέση Χιονάτης-Νάνων είναι η σχέση Αφροδίτης-ύφεστου. Και γι' αυτό στην Κύπρο, έχουμε, που έχει πολύ μέταλλα, κόπερ, κούπρουμ κτλ., είναι η Αφροδίτη, η οποία έχει παντρευτεί τον ύφεστο, όπως είναι η Νάνη, μεταλλουργή. Άρα έχουν παμπάλαιο υπόστρωμα τα παραμύθια. Μετά να πάμε λίγο στις φιλολογίες της αρχαίας, ας πούμε. Και εδώ μπαίνει βέβαια και το έπος του Γιλγαμές, το οποίο είναι μεσοποταμιακό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα θεωρία του Σάιρους Γκόρντον, κύριος Γκόρντον, αυτός ήταν καθηγητής στο Μπραντάι, σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, ο οποίος είπε ότι τη δεύτερη χιλιετία προ Χριστού, που είναι και η Μινωική Κρήτη, έχουμε μία σύνθεση πολιτισμική στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου το κύριο νήμα είναι μεσοποταμιακό, το έπος του Γιλγαμές, και από εκεί απορρέουν τα ομηρικά έπη και η Παλαιά Διαθήκη. Ενώ την πρώτη χιλιετία έχουμε μία νέα σύνθεση στην Ανατολική Μεσόγειο με κύριο νήμα το ελληνικό και καρπό την Καινή Διαθήκη. Το Γιλγαμές είναι η βάση, όλου του πολιτισμού, το πρώτο παγκόσμιο έτσι λογοτεχνικό έργο. Είναι, αξίζει κάποτε να το δείτε έτσι, να το διαβάσετε. Υπάρχει μια ελληνική έκδοση της Avras World, που είναι πολύ καλή εκδόση ιστός. Και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε η Ιλιάδα και Οδύσσια χωρίς το Γιλγαμές. Αυτή είναι και η άποψη ενός Γερμανού, του Πέτερ Γένσεν, ο οποίος θεωρεί ότι όλα βασίζονται στο Γιλγαμές. Και νομίζω και η Καινή Διαθήκη. Πρέπει να κάνω μια παρένθεση εδώ, να σας πω ότι τα θρησκευτικά κείμενα έχουν τεράστιο ανθρωπολογικό βάθος που δεν το έχουμε, δεν το παίρνουμε πολύ υπόψη μας. Ας πούμε, η Καινή Διαθήκη έχει τις μορφές του πρόδρομου και του Ιησού. Ο πρόδρομος είναι ο φυσικός άνθρωπος, ο Ενκιντού του Γιλγαμές, δηλαδή είναι αυτός που προηγείται, αυτός που ζει έξω στις ερημιές, που χρησιμοποιεί άσχημη γλώσσα, που βρίζει, που τρώει ρίζες, που το κεφάλι του προσφέρεται σε ένα δείπνο και η ανθρωποφαγία, ενώ ο Ιησούς είναι η μορφή του πολιτισμένου ανθρώπου, μπαίνει στον πολιτισμό, που έχει την ιατρική, που έχει προοδεύσει κτλ. Βέβαια και ο Άγιος Γεώργιος έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γεωργία, γιατί είναι, ας πούμε, σκοτώνει τον δράκοντα, το ίδιο το όνομά του παραπέμπει στη γεωργία, ο δράκοντας είναι η ανθρωποφαγία, και στην άλλη άκρη της χρονιάς έχουμε τον Άγιο Δημήτριο, που είναι η Δήμητρα με τα ελευσίνια μυστήρια, πάλι η γεωργία κτλ. Οι γιορτές μας πατάνε πάνω στις αρχαίες γιορτές. Έτσι, ας πούμε, ο 15 Αύγουστος πατάει πάνω στα Παναθήνια, που ήταν η γιορτή της Παρθένου και η δική μας Παρθένος κτλ. Και πολλές άλλες γιορτές. Ήθελα να πω κάτι για τη Βεντέτα, που την έχετε στην Κρήτη και που έχει τη σημασία της. Γιατί? Γιατί δείχνει πώς ένα προϊστορικό φαινόμενο κατεβαίνει στις μέρες μας. Να πω κάτι γι' αυτό. Έχουμε μία τραγωδία που σώζεται και στους τρεις τραγικούς. Είναι η Λέκτρα, που έχουμε και του Σοφοκλή Λέκτρα και του Ευρυπίδη και του Εσχύλου. Στην Λέκτρα, η Λέκτρα οθεί τον Ορέστη να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα τους, να σκοτώσει τη μάνα τους. Στο μανιάτικο μυρολόι, η γυναίκα, η μανιάτισσα, οθεί τον άντρα να πάρει εκδίκηση. Νομίζω πρέπει να συμβαίνει και στο κριτικό, μυρολόι. Άρα έχουμε ένα φαινόμενο που κατεβαίνει από την οικογένεια των Ατριδών, αυτό το έχει πει και ο Λεκατσάς, σχετίζεται με την οικογένεια των Ατριδών και κατεβαίνει από το γένος, από την οικογένεια, διακτηνώνεται πια σε διαφορετικές οικογένειες, στη Μάνη, στην Κρήτη κτλ.
Γιατί στη Μάνη και στην Κρήτη? Γιατί η Μάνη και η Κρήτη έχουν, καθώς κατεβαίναν διάφορα φύλλα στον ελληνικό χώρο, οι αρχαίοι περισσότερο συνοστίζονταν σε αυτά τα μέρη, στη Μάνη, στην Κρήτη, στα νότια. Άρα κατεβαίνει ένα φαινόμενο από τη μυθολογία μέχρι τις μέρες μας, η Βεντέτα. Και στην αρχή βέβαια, ο Τάνταλος, ο γενάρχης των Ατριδών και η κατάρα των Ατριδών, θυσιάζει το γιο τον Πέλοπα, το μαγειρεύει και τον προσφέρει στους θεούς. Έτσι είναι η ανθρωποφαγία. Άρα η Βεντέτα ξεκινά την ανθρωποφαγία και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Για τον πολίτη τι να πούμε, ότι μάζεψε όλα αυτά τις παραδόσεις και τα λοιπά και τις κριτικές και με τεράστια σημασία το έργο του, ο Νικόλαος Πολίτης. Δεν θέλω να, έτσι, να επεκταθώ, προτιμώ να γίνουν ερωτήσεις, να συζητήσουμε, να μην μονοπολώ. Η έξοδος της Παλαιάς Διαθήκης που συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη νομίζω ότι έχει να κάνει με μια απεικόνιση του κατακλυσμού και αυτού του σχήματος, δηλαδή κατακλυσμός, ανθρωποφαγία, έξοδος στον πολιτισμό. Γιατί ο Μωυσής βγαίνουν πια στον πολιτισμό, έτσι, η γη της επαγγελίας είναι ο πολιτισμός κατά μία έννοια. Μέσα από την έρημο βγαίνουν στον πολιτισμό, τη δέκα εντολές είναι νομοθεσία κτλ. Ήθελα να πω ότι τα Τροϊκά είναι μια ελληνική εκδοχή του κατακλυσμού με το δούριο ύπος στη θέση της Κιβωτού, που είναι μια εκδοχή ελληνική και πολεμική. Ένα ενδιαφέρον θέμα στην Οδύσσια, ήθελα έτσι να σας πω, είναι το εξής, ότι στην Οδύσσια είναι τρεις οι βασικές περιπέτειες του Οδυσσέα. Τρεις. Είναι ο Κύκλοπας, η Κίρκη και τα βόδια του ήλιου, οι αγελάδες του ήλιου. Δηλαδή έχουμε τον Κύκλοπα με δύο μικρότερα, την Κίρκη με δύο μικρότερα και τις αγελάδες του ήλιου με δύο μικρότερα. Αν προσέξει κανείς αυτά τα βασικά, τον Κύκλοπα, την Κίρκη και τις αγελάδες του ήλιου, βλέπει μια διατροφική αλληλουχία, έτσι. Ο Κύκλοπας είναι η ανθρωποφαγία που τον σώζει το κρυάρι, η κτηνοτροφία. Η Κίρκη μετατρέπει τους ανθρώπους, που είναι μια μορφή της Ιστάρη, η Κίρκη μετατρέπει τους ανθρώπους σε χείρους, πάμε σε άλλου είδους κτηνοτροφία και οι αγελάδες του ήλιου είναι πάλι κτηνοτροφία. Άρα η Οδύσσεια είναι και ένα διατροφικό σχόλιο. Νομίζω θα σταματήσω κάπως εδώ και ελπίζω να μην σας κούρασα αφενός και αφετέρου να ακούσουμε και απόψεις, έτσι, να πάμε λίγο σε συζήτηση. Αν με ακούσατε, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαρδέκη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, αν κάποιος φίλος, φίλη, έχει κάποια ερώτηση, μπορεί να την κάνει είτε γραπτά στο chat, είτε πατώντας το πλήκτρο με το χεράκι, για να του δώσουμε το λόγο και να κάνει την ερώτησή του προφορικά. Και άποψη, ναι. Ο κύριος Ανιψητάκης θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Ανιψητάκη, ο λόγος σε εσάς. Ναι, Γρηγόρη. Ναι, ακούω, Αντώνη. Παρότι σε παρακολουθώ και σε διαβάζω, εντυπωσιάστηκα και πάλι από τις αναφορές και τα επιχειρήματά σου για τη σύνδεση της ανθρωποφαγίας με την εξέλιξή μας. Αλλά έχω μια βασική απορία. Σε μια περίοδο που οι άνθρωποι ήταν λίγοι, η φύση όλη δική τους, γιατί ως τροφοσυλλέκτες να μην ικανοποιούνται με την συλλογή των καρπών ή να σκοτώνουν ζώα και να τους είναι ευκολότερη η ανθρωποφαγία? Να αφήσω να σου απαντήσει ο Πρωταγόρας και ο Πλάτωνας. Να σου πω τι εννοώ. Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, είναι ένας διάλογος, έτσι, ο Πρωταγόρας. Ναι, ναι. Όπου
εμφανίζεται ο σοφιστής, αυτός ο Πρωταγόρας, ας πούμε, και συζητούν με τον Σοκράτη και αναφέρει τον Πρωταγόρα στο μύθο του Προμηθέα και του Επιμηθέα. Και λέει ότι ο άνθρωπος ήταν, ότι όλα τα ζώα, λέει, τα είχε πρικίσει, λέει, ο Επιμηθέας. Άλλο είχε νύχια, λέει, άλλο είχε δόντια, άλλο είχε γούνα, άλλο είχε ξέρω τι. Ο μόνος, λέει, που ήταν αδύναμος ήταν ο άνθρωπος. Και δεν είχε ξεχάσει να του δώσει όπλα. Και αυτό, λέει, τον ανάγκασε, λέει, ο Πρωταγόρας να δημιουργήσει τις πόλεις και τους θεσμούς. Δηλαδή δίνει μια εικόνα ενός ζώου πάρα πολύ αδύναμου. Δηλαδή και αν το σκεφτεί κανείς, εγώ το σκέφτομαι καμιά φορά, δηλαδή αν τώρα μέναμε έξω από τα σπίτια για ούτε λίγες ώρες δεν θα αντέχαμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι μάλλον είναι ένα θέμα έτσι αδυναμίας του ανθρώπου, δηλαδή, που οδηγήθηκε εκεί. Αν είναι σωστή αυτή η άποψη, έτσι, δεν κόβω και το κεφάλι μου. Δηλαδή ότι ήταν ένα αδύναμο ζώο. Τώρα πώς να το φανταστείς αυτό το ζώο, ας πούμε, έξω στη φύση να ζει και τα λοιπά, δεν μπορώ να το πω. Ο Χαράρη, ο Ισραηλινός, ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος κατάφερε να κατησχίσει στον πλανήτη επειδή παρόλες αυτές τις αδυναμίες που ανέφερες και που αναφέρονται και στον Πρωταγόρα, έχει τη δυνατότητα μέσω της νόησης, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα που δεν έχει κανένα άλλο ζώο να μπορεί να συνεργάζεται και να συνεννοείται σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Ναι. Αλλά ίσως τώρα, έτσι όπως το λέω, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορέσει να συνεννοηθεί για να κατακυριεύσει όπως κατακυριεύσε τον πλανήτη, ίσως να πέρασε από αυτό το στάδιο πράγματι. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχα διαβάσει ότι στο Τσατάλ Χουγιού, που είναι μια από τις πιο πρώτες, ας πούμε, πόλεις στην Ανατολία, είναι αυτοσημερινή Τουρκία, το 5000 π.Χ., που είχαν και μια μητριαρχική θεά που είναι σε ένα θρόνο έτσι τρομερή, ας πούμε, οι περισσότεροι, λέει, ήταν με ανοιγμένα κεφάλια, δηλαδή πλακώνονταν διαρκώς μεταξύ τους, ας πούμε, είχαν σφεντώνες, ρίχναν ο ένας τον άλλο κτλ. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ήταν τεράστια διαδικασία, δηλαδή, όλο αυτό να φτιάξει ο άνθρωπος πολιτισμό και τα λοιπά. Και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά, οι διχασμοί, οι εμφύλοι, όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το ανθρωποφαγικό παρελθόν του ανθρώπου. Το οποίο είναι και μέσα στη γλώσσα μας, δηλαδή κάθε τόσο λέμε, ας πούμε, τον έφαγε, με έφαγε, θα τον φάμε και ούτω καθεξής. Καμιά φορά μάλιστα σκέφτομαι ότι είχαν και ταξική δομή οι ανθρωποφάγοι, γιατί λέμε, ας πούμε, αυτός πήρε κεφάλι, ας πούμε, είναι πρώτος δηλαδή. Ο αρχηγός έπαιρνε το κεφάλι, ενώ ο άλλος, λέμε, πήρε πόδι, ας πούμε, ή να μην πω άλλα, τέλος πάντων, και που ήταν οι κατώτερες τάξεις, ας το πούμε. Τώρα που το λες, μια και έγινα πρόσφατα παππούς, αυτολογοκρίνομαι όταν μου έρχεται στο μυαλό να πω στην εγγονή μου «θα σε φάω». Ναι, θέλω να πω σημάδια. Έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε, βέβαια, δεν είναι πολύ εύκολο να πεις πώς ήταν ο πρωτόγονος, ας πούμε, και πώς ζούσε. Δίνει στο έπος του Γκλιγαμές, δίνει μια εικόνα του Ενκιντού, που ζει, είναι αυτός ο φυσικός άνθρωπος, σαν τον πρόδρομο, ξέρω εγώ, σαν τον, οι διάφοροι φυσικοί άνθρωποι, τέλος πάντων, που τον δίνει να ζει ανάμεσα στα ζώα, ένα είδος ταρζάνα, ας πούμε, ή μόγλι και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το φανταστώ έτσι πως θα ζούσε ανάμεσα στα ζώα. Δύσκολα πάντως. Και ο Κρόνος, βέβαια, να θυμίσουμε, που έτρωγε τα παιδιά του και τα λοιπά.
Έχουμε μία ερώτηση στη συνέχεια από τον κύριο Γαλανάκη. Κύριε Γαλανάκη, σας ακούμε. Ανοίξτε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Θα ήθελα να στο θέμα της ανθρωποφαγίας να σταθώ λίγο. Λίγο πολύ παρουσιάστηκε η ερώτηση από τον Αντώνη και νομίζω ότι λίγο πολύ τον καλύψατε κι εσείς, κύριε Βασδέκη, σαν μια αναγκαιότητα να θραφεί ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, τρώγοντας τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι ως πιο πιθανό στα πλαίσια μιας τελετουργίας ή στα πλαίσια μιας απόδειξης δύναμης και νίκης είναι η ανθρωποφαγία. Και φάνομαι προς το τέλος της να είναι θυσία προς το ανώτερο όν. Η άποψή μου, χωρίς να μπορώ να το τεκμηριώσω και η γνώση μου δεν φτάνει σε αυτό, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι η ανθρωποφαγία είναι τελετουργικό. Δεν είναι ανάγκη διατροφής. Ναι. Αυτό. Ναι. Να σας πω, χωρίς καμία αμφιβολία μπαίνουν οι ανθρωποθυσίες, ας πούμε, που μάλιστα έχουμε και το Σακελαράκι στην Κρήτη, όλη αυτή την ιστορία, και πολλά άλλα, έτσι, είναι και τελετουργία. Και μάλιστα είναι τελετουργία και στη σημερινή μας θρησκεία, έτσι. Από τα πιο βασικά μυστήρια της Θείας Μετάληψης είναι μια τελετουργία. Έχω την αίσθηση ότι καλλιεργήθηκε, ότι οι ρίζες πολλών εθίμων είναι μέσα στην ανθρωποφαγία, δηλαδή η έννοια της αθανασίας. Ας πούμε, πιστεύω ότι αν το φάνε γίνονται αθάνατοι και αυτός και αυτοί. Εξού και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις αθανασίας. Ας πούμε, ο Οδυσσέας, όταν η Καλυψό του προσφέρει την αθανασία, κλαίει, δεν τη θέλει, γιατί υπόκειται πίσω η ανθρωποφαγία. Τον Αχιλλέα προσπαθεί η μάνα του να τον κάνει αθάνατο στη φωτιά και η Δήμητρα τον Δημοφόντα. Άρα αυτή η ιδέα της αθανασίας μπορεί να προέρχεται και από μέσα από αυτή την προϊστορική έτσι περίοδο. Αλλά πιστεύω ότι η τελετουργία είναι μεταγενέστερη εξέλιξη και πάντα στην ουσία του πρωτόγονου είναι η φυσική, ας το πούμε, κατάσταση. Που η φυσική κατάσταση τώρα έχει να κάνει και με την πείνα και εξάλλου αυτό τώρα το έχουμε δει και σε περιπτώσεις, ας πούμε, μόνο στην Επανάσταση που ασχολούμαι τελευταία του 21, έχουμε 9 περιπτώσεις καθαρής ανθρωποφαγίας. 9 έχω μετρήσει. Να σας πω και ποιες. Στο Μεσολόγγι, στους Σουλιώτες, κατά πόσο αναφέρει ο Φορκέλ, στα υπολείμματα της στρατιάς του Δράμαλη στην Ακράτα, στο Ναύπλιο οι Τούρκοι πολιορκημένοι, στα Κύθυρα έχουμε μια περίπτωση με τους Άγγλους και άλλες, τέλος πάντων, πραγματικής όμως. Και αυτά πριν από 200 χρόνια. Ναι, πριν, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Είχαμε και το τελευταίο φαινόμενο με ένα αεροπλάνο που είχε πέσει κάπου στις Άνδης. Σωστό. Και όπου για να επιβιώσουν τρώγανε ο ένας τον άλλο. Σωστό. Εντάξει. Εδώ μπαίνει το θέμα της διατροφής, της θρέψης, της ανάγκης να ζήσεις. Αλλά δεν ξέρω. Έχω μια αίσθηση τουλάχιστον. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η σκέψη μου προς τα πίσω. Δεν μπορεί να δει την ανθρωποφαγία σαν αναγκαιότητα διατροφής. Φτάνω μέχρι της τελετουργίας. Πιθανώς, εάν οι γνώσεις μου ήταν πιο πολλές ό,τι αφορά το μακρινό παρελθόν, να μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά τώρα δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Και αυτό που μου λέτε για τις τελευταίες ανθρωποφαγίες στο 21, ή σας λέω αυτό με το αεροπλάνο, ή αν θέλετε μια ταινία του, πώς που λέμε, αυτό το μεγάλο Αμερικάνο που έγραψε, του Μελβίλ. Ναι, με το Moby Dick. Ναι, μια ιστορία όπου κάποιοι παλαινοθύρες που μένουν στη θάλασσα για χρόνια τρώνε τους νεκρούς ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Ναι. Τι να σας πω, δεν μπορείς να έχεις, βέβαια με την προϊστορία, πας με υποθέσεις, έτσι. Ναι. Όχι, μα εγώ καταλαβαίνω πιθανώς την αδυναμία γνώσεων, να κάνω αυτό το άλμα. Δηλαδή όχι,
δεν είναι αδυναμία, γιατί δεν έχουμε και πηγές, ας πούμε, στην προϊστορία, έτσι. Είναι μέσα από εικασίες, από... βέβαια, τα παραμύθια είναι γεμάτα, έτσι, οι κοκκινοσκουφίτσες, οι σταχτοπούτα, ας πούμε, πάρα πολλές παραλλαγές που τρώνε τη μάνα τους στην αρχή. Εντάξει, δεν έχουμε όμως πηγές άμεσες, έτσι, είναι... Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Είδα στο βιογραφικό σας ότι συμμετείχατε στις ανασκαφές του Δίων. Ναι. Με τον Παντερμαλή. Ναι. Είχα πάει κι εγώ το 76-77, όταν ακόμα δεν λεγόταν Δίων, λεγόταν Μαλαθία. Ναι. Τότε ήμουνα κι εγώ, περίπου. Δηλαδή, 74 είχα πέρασει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν ασχολήθηκα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν ασχολήθηκα πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή, είχα πάει ως φοιτητής, έτσι, 2-3 χρονιές, ας πούμε. Ναι. Δεν συνέχισα εκεί. Γιατί γύρισα στην εκπαίδευση, ας πούμε. Να σας θυμίσω ένα περιστατικό που πιθανόν να σας λέει κάτι. Βεβαίως. Ένα καλοκαίρι ήταν εκεί στην Κατερίνη ο Μωράκης με την Άνια Κωνσταντοπούλου. Σας λέει κάτι? Ο Μωράκης μου λέει, αλλά το και η Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν θυμάμαι τώρα να ήταν, δεν θυμάμαι περίπτωση που να ήταν στην Κατερίνη. Όχι. Okay. Ναι. Ωραία. Θα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επόμενη ακροάτρια, μας έχει στείλει μήνυμα η κυρία Μεταξία Τσικοπούλου. Καλησπέρα, πολλά χαιρετίσματα και συγχαρητήρια από τον David Rapp. Και από μένα και στους δύο. Είμαστε μαζί στο σχολείο. Α, πολύ ωραία συγκεκριμένα να βρεθείτε έστω με αυτόν τον τρόπο. Και τη θυμάμαι έτσι με εκτίμηση, ναι. Από ό,τι βλέπω, η ακροάτρια που ήθελε να κάνει ερώτηση, δεν ξέρω αν το έχει πατήσει κατά λάθος. Α, όχι. Ωραία. Οπότε, κυρία Βασιλεία Νιψητάκη, ο λόγος εσάς. Ανοίξτε παρακαλώ το μικρόφωνο. Ναι. Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Γεια σας. Τη Γεωργική Επανάσταση που την ξέρουμε από την ιστορία σαν το πέρασμα του ανθρώπου από τον ομαδικό βίο στον πιο μόνιμο, από την εξημέρωση των ειδών των γεωργικών αλλά και των ζώων κτλ. Και που έχουμε αυτά τα Τσατάλ Κουγιούκ και το Γεμπεκλή Τεπέ και αυτά που γνωρίζουμε από τη μόνιμη εγκατάσταση. Εσείς υποστηρίζετε ότι συνέβη αυτό, αυτή η φάση της ανθρώπινης, αυτή η τεράστια, ας πούμε, επανάσταση λεγόμενη του ανθρώπου, για να καταπολεμηθεί η ανθρωποφαγία? Ακριβώς αυτό. Μπορείτε να το πείτε λίγο πιο λεπτό, με περισσότερα, γιατί δηλαδή αυτό? Γιατί δημιουργούν... Γιατί, να σας πω τι... Γιατί, ναι, ναι. Γιατί ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από αυτό? Νομίζω ότι οι γυναίκες ήθελαν να φύγουν από αυτό, κυρίως. Για να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να εξασφαλίσουν μια... παντού οι γυναίκες υπό ένα καθεστώς μητριαρχίας, το οποίο για μένα δεν έχει σταματήσει και ποτέ. Να σας πω και να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, έτσι. Ναι, έχετε υπόψη σας στο σκάκι τις κινήσεις που κάνει ο βασιλιάς και η βασίλισσα? Όχι. Ο βασιλιάς κινείται ένα κουτάκι, από αυτόν εξαρτάται το παιχνίδι, αλλά κινείται ένα κουτάκι, ενώ η βασίλισσα κάνει απίστευτες κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι γυναίκες παντού στους μύθους, ας πούμε, η Εύα οδηγεί στο μύθο των πρωτοπλάστων την έξοδο στη Γεωργία. Παρότι λέμε... Συγχρόνως είναι και δολοπλόκες όμως οι γυναίκες, δηλαδή... Είναι με στόχο όμως.
Με στόχο. Η Δήμητρα οδηγεί στη Γεωργία, η Ίσιδα οδηγεί και αυτή στον πολιτισμό και στην έξοδο από την ανθρωποφαγία. Η Αριάδνη καθοδηγεί το Θησέα να βγει από το λαβύρινθο, η Μύδια τον Ιάσονα. Έχουν και το στοιχείο, είναι πιο πολύ συναισθηματικές, εγώ πιστεύω, οι γυναίκες. Αλλά το κάνουν από ανάγκη. Και ο άντρας μπαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή η ανάγκη οδήγησε στη συγκέντρωση των ανθρώπων και στη μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι πιστεύω. Γιατί? Γιατί μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικοί, πιο χειρωμένοι, πιο... Γιατί αφού τους προσφερόταν η ανθρώπινη σάρκα πιο κοντά. Εντάξει, αλλά δεν είναι και, θέλω να πω, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι, για, και ακόμα πιο πολύ για τις γυναίκες να βλέπουν, ας πούμε, τα παιδιά τους να γίνεται αυτή η κατάσταση. Έτσι, αυτό δεν δείχνει και ο μύθος του Κρόνου με τη Ρέα και τα λοιπά που τον έκρυψε το Δία για να τον γλιτώσει. Μήπως αυτό έφερνε αρρώστιες παραπάνω, δηλαδή... Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δηλαδή αυτός ήταν ένας λόγος. Βέβαια και τα ζώα έφεραν μόνιμες αρρώστιες στους ανθρώπους, ο μόνιμος συγχρονισμός, αλλά άνθρωπο σε άνθρωπο μήπως πολλαπλασίαζε και τις συγγενείς ανομαλίες και όλα αυτά τα πράγματα και αυτό ήταν... Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και η προϊστορική πάρτε υπόψη σας ότι αν κάνεις και μια γενικότερη αναφορά στα ένστικτα, έτσι που τα ένστικτα, όπως τα έχει αναλύσει και ο Φρόιντ, είναι ας πούμε η αυτοσυντήρηση, έτσι, η αναπαραγωγή και η βία, ήταν ένας κόσμος, ας πούμε, όχι μόνο ανθρωποφαγίας, αλλά και αιμομιξίας και άλλων, ας πούμε, και βίας και τα λοιπά. Αυτό και είχε συνέπειες και αρρώστιες και βία και ένα σωρό καταστάσεις που σιγά σιγά κάπως μπήκανε σε ένα κανάλι, ας πούμε, με την Νεολιθική Επανάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γρηγόρη. Ναι, ναι, ακούω. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι ο Χίτλερ και όσα συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον επιβεβαιώνει την άποψή σου. Και ως επιχείρημα θα πω ένα στίχο του Ελίτη που τον είχαμε σχολιάσει. Όπου ακούς τάξη, ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Μπράβο, μπράβο. Αλλά ήθελα επίσης στην ενδιαφέρουσα κουβέντα που έκανε με τον Γιώργο το Γαλανάκη να πω μια σκέψη. Μήπως η θρησκεία ήταν ο τρόπος ώστε να περάσει ομαλότερα η ανθρωποφαγία από την πρακτική ανθρωποφαγία στο συμβολικό επίπεδο της τελετουργίας. Κοίταξε, Αντώνη, νομίζω ότι... Καταρχήν να πάω στο Χίτλερ λίγο. Να πάω λίγο στο Χίτλερ, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο εκεί. Καλά, η φούρνη, ας πούμε, που τους φουρνίζανε εκεί πέρα, είναι πάει ο νους στην ανθρωποφαγία, ας πούμε, με τους Εβραίους, τους βάζαμε μέσα στους φούρνους και τα λοιπά, στο αλάμους αερίων και όλα αυτά. Αλλά υπήρχε στα χρόνια αυτά και ένα κίνημα στη Γερμανία που ονομαζόταν Παμβαβυλωνισμός στα χρόνια του Χίτλερ και πιο πριν, όπου οι Γερμανοί δώσανε όθηση στους... στη Βαβυλώνα και στη Μεσοποταμία για να χτυπήσουν σε έναν βαθμό να αντιμετωπίσουν και τους Εβραίους. Και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη Μεσοποταμία και το λέγανε Babel und Bibel οι Γερμανοί. Εν πάση περιπτώσει έδωσαν μια όθηση στις Μεσοποταμιακές σπουδές. Τώρα στο θέμα του... Ποιο είπες μετά? Δεν σε άκουσα. Είπα για τη συζήτηση που είχες πριν με τον Γιώργο τον Γαλανάκη τη σκέψη μήπως η θρησκεία συνετέλεσε σε ένα ομαλό πέρασμα από την καθαυτό ανθρωποφαγία σε ένα συμβολικό επίπεδο που το ονομάζουμε τελετουργία. Νομίζω ότι πραγματικά η θρησκεία πρέπει να περνάει σε τελετουργία και αποτυπώνει όλο το βάθος το ανθρωπολογικό, ας το πούμε, της
της προηγούμενης κατάστασης, ας πούμε, της ανθρωποφαγίας. Δηλαδή, σε πολλά επίπεδα, αν το δει κανείς, η Σταύρωση, ξέρω εγώ, που παραπέμπει στον Πενθέα και τον κάνει μάνα του μετά και τα λοιπά, και η χαρά και η ευοχία της Ανάστασης μετά, πάρα πολλά επίπεδα της θρησκείας, ας πούμε, έχουν τις ρίζες τους η Αθανασία, η Θεία Μετάληψη, έχουν τις ρίζες τους μέσα στην προϊστορία και στην ανθρωποφαγία. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι ζώσα θρησκεία αυτή, έτσι. Υπάρχουν και στις άλλες θρησκείες αντίστοιχα? Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και βαθιές γνώσεις, ας πούμε, του βουδισμού ή του Ινδουισμού. Στον Ινδουισμό κάνουν κάτι τελετουργίες εκεί με τους νεκρούς και τα λοιπά. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Στο βουδισμό δεν έχω υπόψη μου. Στο Ισλάμ? Στο Ισλάμ, τι να σου πω, δεν έχω και έτσι βαθιά γνώση, ας πούμε, του Ισλαμικού, η οποία είναι και μια καινούργια θρησκεία, έτσι, είναι από το 600 και μετά. Δηλαδή, περνούν ένα είδος μεσαίωνα τώρα αυτοί, ας πούμε, αν το δεις έτσι χρονολογικά. Αλλά το πιο σημαντικό θα ήταν κανείς να το δει στις παλιότερες θρησκείες, ας το πούμε, που συνεχίζουν μια παράδοση θρησκειών. Αλλά στο 12ο, ας το πούμε, που έχουμε εμείς, είναι έντονη η παράδοση και της αιμομιξίας και της ανθρωποφαγίας και ο Κρόνος, ο Δίας που καταπίνει τη γυναίκα του, ας πούμε, ένα ωραίο παράδειγμα είναι που καταπίνει τη Μύτιδα ο Δίας και μετά έχει στο κεφάλι την Αθηνά και πάει ο Ήφαιστος με ένα τσεκούρι και τους πάει το κεφάλι και από μέσα, που είναι η ανθρωποφαγία, ας πούμε, και από μέσα βγαίνει η Αθηνά που είναι μια θεά του πολέμου και του πολιτισμού. Δηλαδή ένας νέος κόσμος πολέμου και πολιτισμού, ταυτόχρονα όμως, πόλεμος και πολιτισμός, που είναι η Αθηνά, ας πούμε. Και άλλα παραδείγματα, ας πούμε, η Δήμητρα που έφαγε από τον Πέλοπα γιατί δεν το κατάλαβε, που ήθελε να κάψει το Δημοφόντα και άλλα. Είπε σε κάποια στιγμή για τα Σπαρτά, τα δόντια που τα σπέρνουν και βγάζουν πολεμιστές. Η Σπαρτή, ναι. Η λέξη Σπάρτη έχει σχέση με αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να έχει σχέση, ναι. Ότι έχει να κάνει με τη γεωργία, δηλαδή, κάτι. Από εκεί πρέπει να προέρχεται. Και με τους πολεμιστές. Και αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες είναι μάλλον σχετικό και προφανές. Ότι μετατρέπεται, δηλαδή, το μένος, ας πούμε, σε πόλεμο. Σε πόλεμο. Mm. Και οι Σπαρτιάτες είχαν και μια μητριαρχία, έτσι. Ήταν η Επιτάς. Ναι. Άρα είναι ένα τεράστιο φαινόμενο που θέλει μελέτη, θέλει, ας πούμε. Και στα παραμύθια βέβαια είχε γίνει ολόκληρη ιστορία με τους γκριμ, αν έπρεπε να διδάσκονται, αν και αν. Γιατί είναι γεμάτα ανθρωποφαγικά είναι μέσα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και το χάρηκα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γαλανάκης θέλει να κάνει πάλι μια παρέμβαση. Κύριε Γαλανάκη, σας ακούμε. Ανοίξτε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Σε σχέση με την τελευταία παρατήρηση του Αντώνη, ότι η θρησκεία... Αντώνη, ο διάλογος δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει τεχνικά. Μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω, ναι. Ναι. Ότι η θρησκεία στην προσπάθειά της να απαλείψει την ανθρωποφαργία, την έκανε τελετουργία. Διότι σίγουρα η θρησκεία σε επίπεδο κοινωνικό είναι αυτή που βάζει τους κανόνες ώστε το γένος, το είδος να επιβιώνει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ναι, με καλύπτει. Το μυαλό μου μπορεί να δει, να κάνει αυτό το άλμα και να δει το τελετουργικό ότι από κάπου προέρχεται. Εξάλλου, πάνω σε αυτό φτάνει ακόμα στις μέρες μας η μετάληψη. Που κάτι λέει, δεν το θυμάμαι και καλά, φάεται, πίεται το αίμα της Καινής Διαθήκης, πώς το λέει εκεί ο παπάς. Ναι. Εστί το αίμα μετάλληψη, μου. Μας λέει ότι πίνουμε και τρώμε αίμα και σώμα Χριστού, σωστά? Σωστά. Δεν είναι λοιπόν και αυτό με το ανθρωποφαγικό κατά κάποιο τρόπο? Απολύτως.
Απολύτως. Και βέβαια η τελετουργία είναι μετεξέλιξη. Ας πούμε, στο βάθος υπάρχει πάντα μια πιο πρακτική... Ιδιότητα, δεν το συζητάμε, σίγουρα. Ναι. Η κάθαρη περίπτωση είναι το λεβιτικό που ορίζει τι πρέπει να τρώνε και τι να μην τρώνε, ώστε να μπορεί να επιβιώσει το γένος. Βέβαια. Ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο τόπος, η κοινωνία που ζουν. Βέβαια. Αυτά. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο μήνυμα θα σας διαβάσω από την κυρία Ελένη Κλέμεντ. Χίλια ευχαριστώ κύριε Βασδέκη και θερμά συγχαρητήρια. Έμαθα πολλά παρακολουθώντας όλες τις παρουσιάσεις σας. Σας παρακολουθώ και τώρα. Ωραία. Είναι από την Αμερική. Α, μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τον Αντώνη και εσάς. Και πραγματικά έτσι ήταν μια ωραία εμπειρία. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ανιψητάκη για τη συμμετοχή του, όλους όσοι συμμετείχαν. Και σε αυτό το σημείο να πω στους ακροατές μας ότι θα αναμένουν τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη στέγη διαζώσεις. Τα διαδικτυακά τελειώνουν εδώ για το καλοκαίρι και θα δώσουμε ραντεβού ξανά το φθινόπωρο. Καλό βράδυ σε όλους. Κύριε Βασδέκη, κύριε Ανιψητάκη, καλό βράδυ.